Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 6 το απόγευμα, η ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών. Πάμε να παρακολουθήσουμε την τελετή ορκομοσίας και να θυμίσουμε πως αύριο Σάββατο θα συνεδριάσει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση. Στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται ένας 16χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος στην προσπάθειά του να ξεφύγει από κάποιο αδέσποτο ζώο, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα επί της λεωφόρου Ιωαννίνων
στην πόλη της Πρέβεζας. Με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα, καλωσορίζουμε στην παρέα μας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, τον αντιδήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Φώτη Ζέρβα. Καλησπέρα σας, κύριε Ζέρβα. Καλησπέρα. Καταρχήν να ρωτήσουμε για το παιδί. Πώς είναι η κατάσταση του 16χρονου, αν έχετε κάποιο νέο. Πριν μισή ώρα που μίλησα με τον πατέρα του, καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε όλους. Η πρώτη εικόνα είναι μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Περιμένοντας να κλείσει το 48ωρο για να έχουμε πιο ασφαλείς ενδείξεις για την πορεία του. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο περιστατικό. Σίγουρα δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που πλέον δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαχειρίσιμο αυτό ο ζήτημα, κύριε Ζέρβα, και τι έχει γίνει. Δηλαδή αν έχουν αναλυφθεί πραγματικά εκείνες οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλαμβάνονται και από την αυτοδιοίκηση και από την πολιτεία γενικότερα για την προστασία και των πολιτών και των αδέσποτων. Κοιτάξτε. Είναι δεδομένο ότι κάπου η κατάσταση ξεφεύγει. Είναι μια καυτή πατάτα για τον οποιονδήποτε αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο ρόλο να αντιμετωπίσει κάτι το οποίο είναι σαν να κυνηγά στην ουρά σου. Δηλαδή, στο χώρο αυτό που έγινε το χθεσινό περιστατικό, έτσι, πριν λίγο καιρό είχαμε σπάσει μια άλλη αγέλη. Γιατί εμείς εδώ πρέπει να, από μια πενταμελή επιτροπή που έχει ο Δήμος, στην οποία εκπροσωπείται από κτηνίατρο, από ένα εκπαιδευτή και από δύο κυρίες, κυρίως από τις φιλοζωικές. Από εκεί παίρνουμε έγκριση για να πούμε ότι αυτός ο σκύλος, αυτό το αδέσποτο πρέπει να μαζευτεί. Λοιπόν, χωρίς να έχουμε το OK από εκεί, δεν μπορούμε να πειράξουμε σκύλο, γιατί εκεί πάμε στα δικαστήρια για κακοποίηση ζώου, για. Ωραία. Καταρχάς, κύριε Ζέρβα, ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη που διακόπτω. Να πω ως μία πολύ μικρή παρένθεση ότι εχθές ο 16χρονος ήταν έξω στη Λεωφόρο Ιωαννίνων, τον κυνήγησε ένα δέσποτο, του επιτέθηκε μάλλον ένα δέσποτο σκυλί. Θα εξετάσουμε παρακάτω πού ανήκε, αν ανήκε, γιατί βρέθηκε εκεί αυτό το αδέσποτο. Και το παιδάκι, γιατί για παιδί πρόκειται, θα ήταν παιδί μου, παιδί της Βίκης, παιδί δικό σας, παιδί όλων. Λοιπόν, φοβήθηκε και προσπάθησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Ιωαννίνων, που είναι πολυσύχναστος δρόμος, πολύ μεγάλος δρόμος, με πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, το παιδάκι έπεσε πάνω στην τζαμαρία που πραγματικά το αυτοκίνητο του διαλύθηκε, γιατί είδα φωτογραφίες. Τυχερό στην ατυχία του, με λίγα λόγια, μακάρι να ξεπεράσει οποιονδήποτε κίνδυνο και να επανέλθει και να κλείσει και η πληγή, η ψυχολογική που θα δημιουργηθεί. Οπότε το παιδάκι αυτό, για να μπορέσει να αποφύγει το σκυλί που του επιτέθηκε, χωρίς να το καταλάβει το ίδιο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Αντέδρασε, αυτό το περιστατικό έγινε για τους τηλεθεατές μας και τις τηλεθεάτρες, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Προχωρήστε, ναι, παρακαλώ. Όμως, κύριε Πίχα, ότι από αυτό που λέτε εσείς, το πώς διαβάζετε από τους όρους που έχουν οι φιλοζωικές, απέχει. Πριν λίγη ώρα μιλούσα. Γι' αυτό σας ρώτησα και εγώ λίγο. Σωστό. Μια κυρία, έτσι, που έχει αυτές τις ευαισθησίες και είναι πολύ δραστήρια και κάνει έργο, ότι βρε Φώτη, μήπως ήταν υπερβολική και η αντίδρασή του. Μήπως αυτό τόσο πολύ, τι του έκανε, γάβγησε τόσο, γάβγησε περισσότερο, επιτέθηκε, έκανε 4 βήματα ή 2,5. Δηλαδή, εδώ κάπου παίζουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Οποιοδήποτε. Εγώ βλέπω εδώ στην Πρέβεζα δεσποζόμενα ζώα, όχι αδέσποτα, τα οποία είναι έξω από την αυλή. Αν έρθεις, φίλε Βαγγέλη, και δεις εδώ, ένα σκυλάκι εκεί στον πατοκάδρα που μένουμε. Το έχει η κυρία, τσιπαρισμένο, το περιποιείται κλπ. Όμως βγαίνει στον δρόμο απότομα για λίγο για να φυλάξει αυτό που είναι μαθημένο. Το παιδάκι όμως φοβάται. Εμένα μου έχουν κάνει καταγγελίες, απλά να το πάρουμε αυτό το σκύλο. Δεν μπορώ. Γιατί δεν θεωρείται επιθετικό. Αυτό δηλαδή το περιστατικό μπορεί να μας συμβεί ξανά μεθαύριο. Εδώ, γι' αυτό και λέω από το πρωί ότι εγώ θα κάνω τις απαραίτητες κινήσεις μαζί με τον Δήμαρχο,
Θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση να καλεστούν όλοι εδώ πέρα, γιατί πλέον η κατάσταση, δηλαδή αυτό το φορτίο δεν μπορεί να το φέρεις πάνω σου, να χαθεί ένα παιδί και να σε δείχνω με το δόντι τι έκανες, χωρίς να ξέρει ο κόσμος ότι εγώ έχω δεμένα τα χέρια μου. Δεν μπορώ να επιλέξω και να πω αυτό, παιδιά, πάρτε το. Όχι, πρέπει να έχω την έγκριση και ξανά και ξανά και ξανά. Τη διαχείριση λοιπόν και τις ευθύνες ο αντιδήμαρχος, έτσι, τις ευαισθησίες και την κριτική ή άλλη, στο απειρόβλητο. Άρα λοιπόν, ήθελα να λάβουμε όλοι ευθύνες, όπως το είπα και το ξαναλέω, στη διάθεση του δήμαρχου είναι και η παρέτησή μου. Αν νομίζω ότι εγώ δεν κάνω καλά τη δουλειά μου αυτούς τους 4 μήνες που έχω αναλάβει, και ξέρεις ότι είναι και ο Γιάννης ο Τσούτσης, ο πρόεδρος της Πενταμενής, που τρέχει το παιδί απίστευτα. Πάμε να οργανώσουμε μια κατάσταση, να φτιάξουμε Μητρό, να φτιάξουμε 5 πράγματα. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε συνολικά και να μάθει την κοινωνία. Ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος, γνωρίζεις, Βαγγέλη, ότι ο δήμαρχος από προηγούμενα χρόνια έχει 2 δικαστήρια και με ποινικές ευθύνες. Να δούμε, να βρίσκεται το Μητρό δηλαδή του καθένα μας. Γιατί πήραμε ένα σκύλο από ένα σχολείο που ήταν επιθετικό και δεν ρωτήσαμε. Και το οποίο είχε επιτεθεί και άλλες φορές, έτσι. Γιατί... Πριν ένα μήνα, σας λέω, σπάσαμε την ίδια γέλη, είχαμε 2-3 δαγκώματα και καταγγελίες από τον κόσμο. Πάμε, το παίρνουμε με απόφαση και τώρα αυτό το χθεσινό που είναι αδέσποτο, γιατί το μαζέψαμε το πρωί, έτσι, το στηρώσαμε, το κάναμε και ήταν εντελώς αδέσποτο. Παρουσιάστηκε χθες εκεί. Είχαμε 1,5 μήνα πλάς να έχουμε περιστατικό εκεί πέρα από τότε που είχαμε μαζέψει το πρώτο. Και ξαναέγινε αγέλη χθες μαζί με έναν κύριο φιλόζο. Κατά τα άλλα, τα οποία θα ψάξουμε σιγά σιγά ποιοι είναι, γιατί εγώ είμαι 3 μήνες εδώ πέρα που έχω αναλάβει αυτό το πράγμα και θα κάνουμε βήματα. Κάνουμε καινούριο χώρο φιλοξενίας 500.000. Θα είναι σε 5 μήνες, μέχρι τώρα του χρόνου θα είναι έτοιμοι. Αν αυτό κύριε το πράγμα συνεχιστεί, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίζετε. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό μίλησα λίγο πριν για το πόσο διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα. Γιατί πλέον έχει αλλάξει και ο ποινικός κώδικας και επιβάλλονται σοβαρές ποινικές ευθύνες σε αντιδημάρχους, σε δημάρχους, οι οποίοι καλώς ή κακώς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται, θεωρούνται και υπεύθυνοι για τα αδέσποτα ζώα. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπα και πριν, ξεφεύγει, διότι έχει μεγαλώσει απίστευτα ο αριθμός των αδέσποτων ζώων. Πολλοί φοβούνται να πάνε για περπάτημα, πολλοί φοβούνται να κυκλοφορήσουν με το ποδήλατό τους. Πολλά παιδάκια φοβούνται να πάνε σε ένα γήπεδο, ας πούμε, μπάσκετ, να πάνε να παίξουν. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε υπέρ του να πιάνονται τα αδέσποτα ζώα, να οδηγούνται σε ένα καταφύγιο και εκεί πλέον να γίνεται, αν θέλετε, ένας χώρος θανάτωσης. Δεν το λέμε ψυχών, αυτό το πράγμα, ναι. Ή ψυχών, έτσι. Δεν το λέει κανένας αυτό το πράγμα. Μιλάμε όμως για διαχείριση. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, αν θέλετε, και από τη δική σας την πλευρά. Ποια είναι η ευθύνη? Η ενημέρωση. Λοιπόν, γι' αυτό το ξανατονίζω, ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνοηθώ με το Δήμο, θα οργανώσουμε μια ανοιχτή συζήτηση σε όλους. Εδώ θα καλεστούμε όλοι να αναλάβουμε ευθύνες. Όχι στα δύσκολα αυτός ο αντιδήμαρχος και στα καλά και στα δικαιώματα όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ εγώ θα καλέσω και τη Γενική Γραμματέα που μου έχουν πει ότι είναι μια κυρία στο Υπουργείο Εσωτερικών Αδαμοπούλου, κάπως έτσι, να έρθει στην Πρέβεζα, να έρθουν οι φιλοζωικές, όλοι που έχουν αυτές τις ευαισθησίες, εμείς, έτσι, οι εισαγγελείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, και να κοιταχτούμε στα μάτια, να συζητήσουμε και να δούμε, όχι να προδώσουμε ευθύνες, αλλά να λάβουμε ευθύνες. Και ευθύνες οι οποίες μας αναλογούν και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζέρβα. Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το καταφύγιο που λειτουργεί και στην Πρέβεζα. Γιατί και εκεί ο νόμος ορίζει ότι μετά από ένα διάστημα τα ζώα, αφού αποπαρασιτηθούν τα εξετάσεις, κτηνίατρος και όλα αυτά, θα πρέπει να αφήνονται και πάλι ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Ακριβώς. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι. Όχι. Αντιθέτως, πώς λέμε, πώς ακούτε για τους βιαστές τώρα, ότι τους βάζουν εκεί, υποτίθεται αλλάζουν συμπεριφορά και τους βγάζουν έξω, τους αφήνουμε και λίγο. Δηλαδή, παίρνουμε ένα επιθετικό σκυλί, πρέπει να πάει σε χώρο φιλοξενίας για 12 έως 15 μέρες. Και μετά
υποτίθεται ότι σοφρονίζεται, ξέρω εγώ τι κάνει, και το επαναφέρουμε στο φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση υπάρχει. Λοιπόν, και αυτό εγώ θα τα λέω απλά. Γιατί εγώ δεν έχω σκοπό να γίνω πολιτικός. Θα μιλάω όπως μιλάμε καθημερινά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς εύκολα. Ωραία, κάνουμε το καινούριο καταφύγιο, μισό εκατομμύριο. Θα είναι σε 5-6 μήνες έτοιμο. Έχει 25-27 θέσεις που ο κόσμος νομίζει 27 θέσεις τι θα χωρέσει. 27 θέσεις δεν είναι για να μαντρώσεις τα αδέσποτα. Είναι για αυτά που είναι επιθετικά και αυτά που θέλουν περίθαλψη. Είναι αρκετά αυτά για τέτοιο. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι ελεύθερα. Έτσι. Και λοιπά. Αυτό όμως, εάν συνεχιστεί με το ρυθμό που πάει, κάθε εβδομάδα βλέπουν και καινούρια. Μια εθελόντρια η οποία δουλεύει σε αυτόν τον υποτυπώδη χώρο φιλοξενίας που έχουμε, πηγαίνει στο μονολίθι και κάποιοι οι οποίοι είναι περαστικοί, οι οποίοι είναι επισκέπτες κλπ. Αφήνουν και ένα κουτάκι με 4 κουταβάκια, 5, μαζεύουμε κάνα 20 αριά κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα. Αυτό είναι το θέμα το πολύ σοβαρό, ότι και οι πολίτες που παίρνουν ένα σκυλί για να το έχουν στο σπίτι τους, κάποια στιγμή βαριούνται, κάποια στιγμή το σκυλάκι αυτό θα γεννήσει άλλα σκυλάκια και πάει λέγοντας και δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως δημιουργείται και το σοβαρό το ζήτημα, γιατί θέλω να σταθούμε λίγο στο περιστατικό εχθές. Ο ιδιώτης που φέρεται να είχε αυτό το σκυλί, να το τάιζε, να το είχε στη γειτονιά του, να το είχε στο σπίτι του, δεν γνωρίζω ακριβώς, έχει ευθύνες. Θα τον καλέσει η αστυνομία? Το σκυλί αυτό ήταν στο δρόμο, ήταν μέσα σε σπίτι και βγήκε, αλλά ήταν, δηλαδή, πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία? Αυτός ο κύριος εκεί πέρα έχει κάποια σκυλιά μπες βγες. Μπαίνουν, βγαίνουν, είναι ένα καθόριστο πράγμα, το οποίο για τόσο καιρό δεν τον ενοχλεί κανείς. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτά τα ζώα, γιατί έχει αρκετά. Ισχύει ότι αυτός ο κύριος από το στενό το δρόμο απέναντι επιτίθενται μαζί με αυτά που είναι απ' έξω και γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Ισχύει ότι αυτός ο κύριος, όταν εσείς πήγατε πριν από λίγο καιρό να δείτε ή κάπου διάβασα, κάτι άκουσα, ότι ο δήμαρχος ή εσείς πήγατε να κάνετε κάτι σε αυτή την περίπτωση και δεχθήκατε μηνύσεις? Βεβαίως, αυτός έχει κάνει στο δήμαρχο ήδη μηνύσεις. Απειλεί τους πάντες και τα πάντα ότι ό,τι πάμε να παρέμβουμε είναι σαν ένα άβατο εκεί πέρα. Δεν θέλω να επιμείνω, γιατί θέλω να το κοιτάξω. Πάντως αυτό που ξέρουμε, ότι επειδή αυτό το αδέσποτο ήταν αδέσποτο, ατσιπάριστο κλπ. Σήμερα που το μαζέψαμε και πήγαινε στο χώρο που έχει ο κύριος αυτός μαζί με άλλα δύο, άλλα είναι στα μπαλκόνια, άλλα είναι. Θα πάμε να εξετάσουμε λοιπόν ποια χρεώνεται αυτός ο κύριος. Με ποιον τρόπο σε αυτή την τρόγλη εκεί πέρα που ζεύει ο τόπος έχει υγειονομικά, καλύπτει, τα έχει τσιπαρισμένα, τα έχει χρεωμένα, τι είναι? Δηλαδή προσπαθούμε αυτό το τρίμηνο με τον Γιάννη τον Τζούτσι, ενεργότατος ο άνθρωπος, να αρχίσουμε να φτιάξουμε μια δομή. Έτσι, την οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος. Αλλά, το επισημαίνω, επειδή δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα, γιατί έχω το άγχος, είμαστε αείπνοι για να πάει το παιδί καλά. Να φύγει από την ψυχή μας και το μυαλό μας είναι στην οικογένειά του, να μην έχουμε πρόβλημα με το παιδί. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, έτσι, θα τα βάλουμε όλα. Αλλά, σας είπα, εδώ πλέον, εγώ δεν θα τον βάλω στα πόδια. Ξέρεις ότι ό,τι αναλαμβάνω, το φτάνω μέχρι ένα σημείο και διορθώνω. Όμως, εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ θα κοιταχτούμε όλοι στα μάτια. Και επειδή το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο στην Πρέβεζα. Όχι βέβαια. Έτσι, όχι, σε πάρα πολλές περιοχές και γιγαντώνεται. Δεν αντιμετωπίζετε λοιπόν. Έχουμε βάλει ένα ευρώ στο κάθε ρολόι στη ΔΕΙΑ για παράδειγμα για να παίρνουμε τροφές, να κάνουμε αυτά. Δεν τελειώνει αυτή η κατάσταση. Και η οποία σου λέει, έλα δίμε. Μέχρι πότε? Μέχρι πόσο? Να δούμε και το νομικό πλαίσιο λίγο. Έτσι. Γιατί είναι τόσο αυστηρό εδώ πέρα? Είναι τόσο ευαίσθητη στο κράτος? Ας αναλάβει λοιπόν η κυβέρνηση να το διαχειριστεί. Γιατί εδώ πετάμε σε έναν αντιδήμαρχο ο οποίος πρέπει να καλύψει μαζί όλα τα που έχει στην καθημερινότητα, να είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι και να έχει ευθύνες ποινικές. Πριν μπούμε στο στούντιο, επειδή αύριο θα τον έχει προσκαλεσμένο η Βίκη, συζήτησα με το διακεκριμένο δικηγόρο στην Πρέβεζα, τον κύριο Βασίλη Γιάπρο, ο οποίος μου μετέφερε και
πραγματικά αξίζει έτσι να το αναφέρω πολύ γρήγορα, Βίκη, για να κλείσουμε, ότι αν ένας πολίτης έχει συστηματική φροντίδα και έχει άμεση σχέση με ένα ζώο και το ζώο αυτό φιλοξενείται και στο σπίτι του και του παρέχει το νερό, το φαγητό, τη φιλοξενία, θεωρείται το ζώο αυτό πλέον δικό του, αδέσποτο, αλλά γίνεται δεσποζόμενο. Και ο κάθε ένας άνθρωπος πολίτης έχει πλέον την ευθύνη αυτού του ζώου. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι αν ένας πολίτης έχει υποβάλει μήνυση για ένα ζώο, είτε στο δημόσιο είτε σε κάποιον άλλον, θεωρείται αυτός ο πολίτης ότι έχει και την ευθύνη του συγκεκριμένου ζώου από τη στιγμή που κάνει μήνυση σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, εδώ εγείρονται και τα νομικά θέματα, γιατί μετά πάει αλλού η όλη η κατάσταση. Το αν είναι τσιπαρισμένο. Αυτό, αν είναι τσιπαρισμένο, αν είναι δεμένο, αν έχει φήμωτρο όταν βγαίνει έξω, αν σιτίζεται καλά, αν το νερό που παίρνει είναι σωστό καθημερινά. Και είναι μια ολόκληρη λαβύρινθος, έτσι. Αγαπητέ Βαγγέλη, εδώ θα πρέπει, γι' αυτό και είπα ότι η συζήτηση πρέπει να ανοιχτεί με τον κόσμο. Γέμισαν όλα τα πεζοδρόμια με περιτώματα σκύλων. Ωραία. Πάρε τη σακουλίτσα σου, πάρε αυτό, κάνε τα δέοντα, αφού θες να έχεις το κατοικίδιό σου, να το κάνεις, αλλά να σοβαρευτούμε όλοι και να λέμε ότι αυτό το ζώο είναι σαν άνθρωπος, έχεις τις ευθύνες ενός ανθρώπου. Θα πρέπει να το κάνεις. 1, 2, 3, 5. Σωστά. Δηλαδή, σωστά. Πρέπει... Δεν είναι αποθήκες ψυχών ούτε τα σπίτια μας για να κρατάμε μέσα τα ζώα, ούτε όμως και να τα παρατάμε όπου να είναι. Λοιπόν, οι ευθύνες, όπως είπαμε, ναι. Γι' αυτό και κάνουμε βήματα, Βίκη μου. Βεβαίως. Κάνουμε βήματα και κάνουμε και τον καινούριο χώρο φιλοξενίας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Έχουμε καλή σχέση με τον κόσμο έξω. Όμως, εδώ η κατάσταση πάει κάπου αλλού. Και ειδικά, ας είναι το τελευταίο περιστατικό ακριβώς που συνέβη με το παιδί αυτό, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν τα αφήσουμε έτσι. Σου είπα, Βαγγέλη μου, αυτό ο σκύλος των Παντοκράτορα είναι δεσποζόμενος. Έτσι, είναι του σπιτιού. Όμως, και αυτό το γάβγισμα και αυτό το πέταγμα που κάνει. Ναι. Εντάξει. Όλοι έχουμε από ένα σπίτι. Κύριε Ζερβά, έχουμε στο σπίτι μας από ένα σκυλάκι. Δεν νομίζω είναι και το ότι θέμα, αυτή την κουβέντα έτσι μπορούμε να την κάνουμε. Εννοείται. Σε άλλο, αν να, θέλετε. Να ευχηθούμε έτσι να πάνε όλα κατευχήν, να πάνε όλα κατευχήν με το 16χρονο το παιδάκι να επιστρέψει στην Πρέβεζα. Θα καλεστείτε, γιατί αυτό θα επιδιώξω μέσα στο 15ήμερο να γίνει η ανοιχτή συζήτηση και να δούμε τι μας αναλογεί στον καθένα. Βεβαίως, κύριε Ζέρβα, και αμέσως μετά θα τα πούμε. Πρωτίστως, να ευχηθούμε περαστικά στον 16χρονο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η οποία έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας διοργάνωσε διήμερο δράσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου. Οι δράσεις είχαν κεντρικό μήνυμα 20 χρόνια προσφοράς. Σας ευχαριστούμε όλους εθελοντές αιμοδότες και συμμετείχαν πολίτες και εθελοντές αιμοδότες. Η 14η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Στόχος είναι να αυξηθεί η παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλές αίμα και προϊόντων αίματος, για μετάγγιση και για τη ζωτική σημασία, τη συμβολή των εθελοντών, των μη αμοιβόμενων αιμοδοτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Νομού Άρτας διοργάνωσε σε συνεργασία με την Υπηρεσία του Νοσοκομείου εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή το πρωί, από τις 9 έως τις 1.30 στο γραφείο στην πλατεία Κιλκής, στην οδό Σκουφά 189. Πλήθος κόσμου βρέθηκαν σήμερα στην εθελοντική αιμοδοσία. Πολλά χρόνια εθελοντές αιμοδότης. Καταρχήν, χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Και είναι καλό να δίνουμε αίμα, όποιος μπορεί, και αν έχει θέματα υγείας. Κάνει καλό σε πάρα πολλούς, βοηθάμε και είναι απαραίτητο. Δίνετε χρόνια αίμα. 5 χρόνια νομίζω. Έχω δώσει αρκετές φορές, έχω βοηθήσει και δικούς μου ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω, ναι. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Το πιο ωραίο πράγμα, πραγματικά. Δώστε και ένα μήνυμα σε όποιον δεν έχει μπει στη διαδικασία, τουλάχιστον να πούμε για τη διαδικασία. Να το δει, να το δοκιμάσει και αν μπορεί να δώσει. Είναι πολύ καλό.
Βοηθάς πάρα πολύ κόσμο. Για το 2024 το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη είναι 20 χρόνια προσφοράς. Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμα τονίζει το σημαντικό ρόλο της εθελοντικής προσφοράς αίματος στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής. Αξίες ζωής απαραίτητες όχι μόνο για την επάρκεια και την ασφάλεια του αίματος, αλλά κυρίως για την καλλιέργεια και την εδραίωση μιας κοινωνίας, όπου μικρές και καθημερινές πράξεις φροντίδας για τον συνάνθρωπο μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μετατραπούν σε σπουδαίες πράξεις υψηλής κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εθελοντικής αιμοδοσίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των μεταγγίσεων σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση ή όταν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αιμοδοσίας. Ένα ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον με έντονα τα στοιχεία της προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο είναι ικανό να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του συστήματος της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έτσι ακριβώς. Πριν από 20 χρόνια, η ΠΟΣΕ αποφάσισε ότι η 14η Ιουνίου είναι η μέρα που θα γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Έτσι λοιπόν, γιορτάζουμε όλοι εμείς που αποφασίσαμε, επιλέξαμε ως τρόπο και ως στάση ζωής να δώσουμε αυτό το δώρο. Όρο ζωής στον συνάνθρωπό μας. Γιατί αντιληφθήκαμε ότι αυτό που σε εμάς περισσεύει, σε κάποιους άλλους είναι απόλυτα αναγκαίο. Όσο κλισέ λοιπόν και αν ακούγεται, αρκεί λίγο να το συλλογιστούμε και εύχομαι να μην χρειαστεί η ανάγκη σε κάποιον, να μην βρεθεί κάποιος σε ανάγκη για να το αντιληφθούμε πόσο πραγματικά ουσιαστικό και σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε. Δίνουμε λοιπόν το αίμα μας και δίνουμε ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας, ανέξοδα και χωρίς πόνο, με πολύ αγάπη και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί το κάνουμε με πλήρη ανιδιοτέλεια. Επομένως, να ευχηθώ σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες χρόνια μας πολλά, να κρατάμε τους εαυτούς μας υγιείς και να συνεχίσουμε να δίνουμε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και να αποτελούμε κίνητρο για να έρχονται όλο ένα και περισσότεροι εθελοντές αιμοδότες σε αυτές τις δράσεις που κάνουμε. Εκτός λοιπόν από τη διήμερη εθελοντική αιμοδοσία, διοργανώνουμε και ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, όπου θα συμμετέχουν 6 διαφορετικές ομάδες, άνθρωποι ενήλικες θα διαγωνιστούν για την αιμοδοσία, για τη ζωή, και οι ομάδες αυτές είναι οι ομάδες αίματος. Δηλαδή δεν θα έχουμε ομάδα αιμοδοτών, ομάδα αστυνομίας για παράδειγμα να αναφέρω, θα έχουμε την ομάδα α θετικό, α αρνητικό, αβ αρνητικό, αβ θετικό, οι μόνες και ουσιαστικές ομάδες που πραγματικά έχουν αξία και εύχομαι να νικούν πάντα αυτές. Μέχρι στιγμής υπάρχει συμμετοχή? Δόξα τω Θεώ, υπάρχει μια ροή πολύ ομαλή, ο κόσμος έρχεται, πραγματικά συμμετέχουν στις δράσεις μας και μας τιμά και μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη. Μακάρι να γινόμαστε όλο ένα και περισσότεροι. Είναι η διαδικασία, είναι αυτός ο αγώνας ο δικός μας να προσπαθούμε μονίμως να είμαστε στα πόδια εδώ του κόσμου και να δηλώνουμε παρόντες με τις εθελοντικές αιμοδοσίες. Επομένως πάει πολύ καλά η αιμοδοσία μας και ευχόμαστε σε πολύ ακόμη καλύτερες και περισσότερες ακόμη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Είδες Ελωμάς, μπες για δυνατές προσφορές. Μισκό νούμερο 6 και 10, 79 λεπτά. Γκρέκα τοματοειδή, μείον 40%. Κραφτ, όλα τα προϊόντα, μείον 50%. Λάκτα, Όρεο, πυρούλο, παγωτά και μούβιτ μπάρες πρωτεΐνης, μείον 50%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπούτι κοτόπουλου νοπό ελληνικό μόνο 2,99 το κιλό. Κανάκι πίτσα special τριών τεμαχιών μόνο 8,32. Μακ βαλσιμαρικά 20% φθηνότερα. Υφαντής φιλέτα γαλοπούλας 30% φθηνότερα. Μάξι χαρτί κουζίνας λευκό 600 γραμμαρίων μόνο 2,15. Ελωμάς χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι μόνο 3,49. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ήπειρου, σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος.
Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το Κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το Κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Νέα λισοπρίωνα στυλ. Από 179 ευρώ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Όλα τα νέα προϊόντα, πλήρης υποστήριξη σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών. Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος, Περιφερειακή Οδός Άρτας. Φροντιστήριο Κύκλος, το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Ο Δημήτρης Μαγκαφίνης θα είναι ο νέος προπονητής της αναγέννησης Άρτας. Η επίσημη παρουσίαση έγινε το απόγευμα από τη διοίκηση της ομάδας. Ο Δημήτρης Μαγκαφίνης θα είναι ο νέος τεχνικός της αναγέννησης Άρτας. Το απόγευμα της Παρασκευής παρουσίαση του Προέδρου της Αναγέννησης Βασιλείας Προποταμίτη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης έγινε η παρουσίαση του νέου τεχνικού. Παράλληλα ακολούθησε και συνέντευξη τύπου. Το λόγο έλαβε αρχικά ο Πρόεδρος, όπου καλωσόρισε στην ομάδα της πόλης τον Δημήτρη Μαγκαφίνη, ενώ έθεσε και τους νέους στόχους για την νέα αγωνιστική περίοδο. Καλησπέρα. Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν άρχισε, η αναγέννηση Άρτας είναι στην ευχάριστη θέση φέτος να έχει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχε πέρυσι. Προσδοκούμε να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά στη βαθμολογία και να πρωταγωνιστήσουμε, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει ανάμεσα από τρεις τέσσερις προπονητές που είχαμε σαν στόχο, τον καλύτερο προπονητή. Πιστεύουμε ότι είναι ο Δημήτρης Μαγκαφίνης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε και έχει το λόγο. Ξεκινήσαμε μια χρονιά πέρυσι, η οποία ήταν, δεν ξέρουμε κι εμείς πού θα βαδίσουμε και πού θα πάμε. Παραλάβαμε μια ομάδα η οποία πράγματι το προηγούμενο συμβούλιο αντάξια την ανέβασε στην κατηγορία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και πήραμε μια ομάδα η οποία προσπαθήσαμε να αλλάξουμε όλο αυτό που είχε σαν κουλτούρα. Θέλαμε η ομάδα από ουραγός που ήταν στην κατηγορία αυτή, γιατί συνέχεια τα τελευταία χρόνια ανέβαινε και έπεφτε, ήθελαμε να σταθεροποιηθεί στη γάμα κατηγορία. Και από τη στιγμή που θα σταθεροποιηθεί στη γάμα κατηγορία η αναγέννηση, σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα βάλει στόχους για μεγαλύτερες κατηγορίες. Πέρυσι ο στόχος επιτεύχθηκε, η οποία ήταν η παραμονή της ομάδος. Φέτος διαλέξαμε ένα προπονητή ο οποίος να φτιάξει την ομάδα και να την οδηγήσει όσο γίνεται υψηλότερα. Αυτό πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι μέσα στη χρονιά θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε σε ένα όμιλο ο οποίος είναι πάρα πολύ πολύ δύσκολος και αυτό μας δίνει το ερέθισμα ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί.
Γιατί είδαμε τον κόσμο ότι μας στήριξε και γι' αυτό τον στηρίζουμε κι εμείς. Εάν δεν μας στήριζε ο κόσμος πέρυσι, και εμείς θα ήμασταν διαφορετικοί φέτος. Άρα από τη στιγμή που μας στηρίζει, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Ο κύριος Μαγκαφίνης θα είναι υπεύθυνος, μεγάλη κουβέντα λέω, θα είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Ο Δημήτρης Μαγκαφίνης, εφανώς συγκινημένος, μίλησε για την πρόταση που δέχθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της ομάδας για να συμμετέχει φέτος στην ομάδα της αναγέννησης. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τα παιδιά της διοίκησης, όλους εσάς που είστε εδώ, για την υποδοχή που μου κάνετε. Αισθάνομαι έτσι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Η προσέγγιση που μου κάναν τα παιδιά της διοίκησης και ο πρόεδρος, οι συζητήσεις που κάναμε εδώ και 2 εβδομάδες, ήταν αυτό που με έκανε να αναλάβω την ιστορική αναγέννηση Άρτας. Το έχω πει και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς αυτό, ότι η αναγέννηση Άρτας, για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο και ηλικιακά, είναι σε μένα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη της Ηπείρου. Ευελπιστώ να φανώ αντάξιος των προσδιοκιών της διοίκησης. Θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό και από θέμα εμπειρίας και από θέμα τεχνογνωσίας και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί υπάρχει μεγάλη διάθεση, το βλέπω αυτό στα πρόσωπα των ανθρώπων που μου επιλέξανε, μεγάλη διάθεση βλέπω εδώ από τον κόσμο και πραγματικά για μένα είναι μια ομάδα η οποία είναι στο βιογραφικό μου, θα είναι στο βιογραφικό μου από τις ομάδες τις ιστορικές που θα έχω δουλέψει. Ο στόχος για μένα είναι πρωταγωνιστικός και γι' αυτό ήρθα εδώ. Αλλά αυτό μπορώ να το πω ύστερα από ένα μήνα, εφόσον ολοκληρωθεί το ρόστερ και έχουμε κάνει αξιολόγηση και τα παιδιά που είναι εδώ, να είναι ανταγωνιστικό και να ανταπεξέλθει στις συνθήκες ενός ομίλου που φέτος έχει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, με την προσθήκη του Ολυμπιακού Βόλου από κάτω, με την αναγέννηση Καρδίτσας και με την Κοζάνη. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει ομάδες ιστορικές που κάνουν γκέλ, δηλαδή όταν θα παίζουμε ντέρμπι μεταξύ μας, και πιστεύω, επειδή αυτό που είδα, βέβαια όταν πρωτοπαίξαμε εδώ, παίξαμε στο γήπεδο στο γήπεδο των Αγίων Εναρίων, το δημοτικό στάδιο. Ήταν όμως γεμάτο το γήπεδο, αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν ένα ακόμα έτσι στο μυαλό μου μία σκέψη στο να αναλάβω μία ιστορική ομάδα, όπως είπα πριν, όπως είναι η αναγέννηση. Βέβαια, η ιστορία δεν παίζει ποδόσφαιρο, παίζει πράξη. Οπότε εμείς, η διοίκηση και εγώ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές παικτών και να κρατήσουμε το βασικό κορμό, ούτως ώστε να μπούμε στο πρωτάθλημα έτσι πως πρέπει και να έχουμε διάρκεια και η ομάδα να μην έχει δεύτερες σκέψεις όπως είχε φέτος, δηλαδή το άγχος των τελευταίων αγωνιστικών. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Μαγκαφίνη, ψυχάρα, αναγέννησάρα! Μαγκαφίνη, ψυχάρα, αναγέννησάρα! Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα είναι η προσέγγιση. Μπορεί να έχει ιστορία κάποια ομάδα, αλλά η προσέγγιση είναι λάθος. Καταρχάς, μίλησα με τον πρόεδρο τηλεφωνικά και μετά συναντήθηκα με 4 παιδιά νεαρά. Ο Νίκος ήταν ο Χριστίδης ο μεγαλύτερος σε ηλικία και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Κάναμε μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα, θέσαμε τους στόχους, είπαμε κάποια πράγματα, το πώς θέλει να πορευτεί η ομάδα και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που ελευθερώθηκα από την προηγούμενη μου ομάδα, ήταν μια πρόταση η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα είναι και η ιστορία της ομάδας. Όπως σας είπα, μέσα από τα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο, μπορώ να ξέρω ποια είναι η ομάδα ιστορική και ποια όχι. Πρέπει η αναγέννηση επιτέλους, όπως είπε ο πρόεδρος, να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία και έχει και τη δύναμη. Είναι μια πόλη που ζει για το ποδόσφαιρο, το βλέπω εγώ, είναι ποδοσφαιρική πόλη, αγαπάει την ομάδα. Είδα ένα γήπεδο γεμάτο στα μεταξύ μας παιχνίδια και αυτό όλο ήταν το πακέτο το οποίο ξεκινάμε μια συνεργασία. Δεν είμαι λάτρης στο να λέω πολλά λόγια, είμαι λάτρης της δουλειάς. Το έχω αποδείξει τόσα χρόνια, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, έχω τεράστια εμπειρία και την πίεση, τη βαθμολογική και την πίεση της καθημερινότητας, της προπόνησης. Θα δουλέψω τις επόμενες 10 μήνες, ευελπιστώ, θα ζήσω στην Άρτα, θα δουλέψω για την Άρτα και θα είμαι αρτινός, αν και είμαι βορολάδιτης. Έτσι ένας προπονητής δένεται με την ομάδα εφόσον είναι επαγγελματίας. Και αυτό θα κάνω όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μεγάλες μεταγραφές που λέω στην ομάδα της αναγέννησης. Είναι κάτι που
μπορεί να είναι ανακοινώσιμο μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα έχετε συζητήσει κάποια ονόματα. Η μεταγραφή είναι ο κόσμος. Κάτι άλλο που παίχτες, πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά θα τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε αφήσει τον κύριο Μαγκαφίνη και υπάρχει μια επιτροπή από τον κύριο Χριστίδη, τον Δημήτρη τον Άση Προποταμίτη και τον Μπακόλα, που είναι οι υπεύθυνοι. Τους έχουμε αναθέσει και τον κύριο Μαγκαφίνη, έτσι, ο οποίος είναι στο σχεδιασμό της ομάδος και πιστεύω να μου φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί αν μου δεν φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Μαγκαφίνη, είπατε και εσείς πριν ότι έχετε τεράστια εμπειρία. Πραγματικά, άμα δείτε στο γραφικό σας, έχετε προπονήσει μάλλον πολλές ομάδες και έχετε κάνει και προετοιμασίες. 24. Σε εθνικές κατηγορίες πάντα, έτσι. Και πρόσφατα κιόλας κάνετε και πρωταθλητισμό με την ομάδα της Νέας Αρτάκης. Για ελάχιστα δεν κατακτήσετε και την άνοδο και το πρωτάθλημα. Τώρα πιστεύετε, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, ότι ξέρετε ποια είναι αυτά τα πράγματα, τα σημαντικά που χρειάζονται για να μπορέσει να γίνει ακόμα να πάρει το πρωτάθλημα? Κοίταξε, όλα αυτά τα χρόνια, ωραία ερώτηση που μου κάνετε, έχω μάθει στην πίεση. Και η πίεση στον προπονητή στην Ελλάδα είναι ότι αντιμετωπίζω τα παιχνίδια σαν να είναι μοναδικά. Οπότε πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιβιώσω, δηλαδή και την άλλη αγωνιστική να είμαι εδώ και να δουλέψω. Οπότε αυτό το αντέχω. Θεωρώ όμως ότι είναι σκοπός ο πρωταγωνιστικός, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την καθημερινότητα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Και στη Νέα Αρτάκη πέρσι θέσαμε στόχο το πρωτάθλημα. Στον πρώτο γύρο είχαμε μείνει λίγο πίσω. Κάναμε όμως ένα ντεμαρά στο δεύτερο γύρο και το χάσαμε το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική. Πιστεύω, μου το χρώσταγε, δεν το πήρα όμως. Πιστεύω να μου το δώσει η ποδοσφαιρική μου ζωή όλα αυτά τα χρόνια και ο ποδοσφαιρικός έτσι Θεός, μαζί με την ομάδα της Αναγέννησης. Να έχω την τύχη με την ομάδα της Αναγέννησης να μπορέσει να κάνει αυτή την πορεία και να πρωταγωνιστήσει και να, γιατί όχι, να πάει στην πρώτη θέση. Βέβαια, σας το ξαναλέω, θα μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερα πράγματα εφόσον ολοκληρωθεί το ρόστερ και ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που θα σταματήσετε. Δηλαδή, τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής από το ρόστερ και τι σχέδια έχετε τώρα το επόμενο διάστημα, αν δεν γίνει κάποια προετοιμαστικά νερό πληκτών επιπλέον και τι έχετε κάνει κάποια ομάδα τελευταία, πότε ξεκινήσει πιθανόν η προετοιμασία, αν τα έχετε συζητήσει πια? Προτεραιότητα είναι να μιλήσουμε με τα παιδιά που υπάρχουν. Και αυτό έχω κάνει εδώ από χθες που είμαι. Θα το κάνω μέχρι την Κυριακή, το οποίο θα αναχωρήσω για την πατρίδα μου. Θα ολοκληρώσω συνεντεύξεις από όλα τα παιδιά, θα αξιολογήσουμε, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το βασικό κορμό της ομάδος και εκεί πάνω να κτίσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μεταγραφικοί στόχοι με πολλούς παίκτες μέσα από τον όμιλο, τους οποίους ή έχω δουλέψει μαζί τους ή τους είχα σαν αντιπάλους. Βέβαια, πάντοτε στο budget και τη δυνατότητα που έχει η ομάδα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλές επιλογές, είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν και κάτι για να αρχίσει η προετοιμασία. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε το 80% του ρόστερ στο αρχικό κομμάτι της προετοιμασίας και θα αφήσουμε κάποιες ανοιχτές θέσεις. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή εδώ από τα Γιάννενα, από την περιοχή μας εδώ, που μπορούμε να έχουμε παίκτες το 70%, το 80% του ρόστερ, που τους ώστε να έρθουν 5-6 παιδιά ποιοτικά, ουσιαστικά στοχευμένα, να μας βοηθήσουν για να γίνει το ρόστερ έτσι πως πρέπει. Και μια τελευταία προσωπικά ακόμα ερώτηση, εάν έχετε ήδη βρει το οποίο το τεχνικό team. Κάνω κουβέντες με τα περσινά παιδιά ήδη. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Θα πάμε αρχικά στην Πεπατημένη και θα δούμε αν προσεθεί κάποιο παιδί γυμναστής ή όχι. Θα το αξιολογήσουμε. Έχουμε το χρόνο και αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή όμως, τουλάχιστον όσον αφορά τον βοηθό και τον προπονητή τερματοφυλάκων, θα είναι αυτοί που θα είναι αρχικά συνεργάτες μου. Μας λείπει το κομμάτι του γυμναστή, το οποίο δεν βιαζόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε κάτι αξιόλογο. Έχουμε τίποτα άλλο? Απλώς το μόνο που θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω είναι ότι η ομάδα μας φέτος, έχω πει στον κύριο Μαγκαφίνη να δει και τα παιδιά της Άρτας, της περιοχής μας. Θέλω να ο προπονητής να είναι εδώ, να παρακολουθούμε και αγώνες Σαββατοκύριακο, τα τοπικά πρωταθλήματα, ούτως ώστε να κρίνει, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα η Άρτα πρέπει να στηρίζεται και στους Αρτινούς και στους Υπηρώτες γενικά. Δώσατε τη μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά τις ακαδημίες των παιδιών? Ναι, οι ακαδημίες των παιδιών, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε γενική συνέλευση τις 19 του μηνός, παρακαλώ να παρευρεθούν όλοι που ενδιαφέρονται για την αναγέννηση. Εκεί θα πούμε
γενικότερα για την πορεία, τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Πρόεδρε, για αυτό που είπατε για την Γενική Συνέλευση, θα γίνουν και εκλογές μαζί. Και εκλογές συμπληρωματικές. Ναι, μπορεί στις 19 του μηνός, έχουμε προκηρύξει συμπληρωματικές εκλογές. Όλοι θα πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά και οι συμπληρωματικές εκλογές θα μπορούν όποιος θέλει να βάλει ψηφιότητα για να φέρουμε την Άρτα, να έχουμε ένα πιο δυνατό συμβούλιο, να έχουμε και οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι πλέον θα καθορίσουν την πορεία της ομάδος, και όσο πιο μεγαλύτεροι είναι οι οικονομικοί παράγοντες, τόσο και η ομάδα θα έχει... Αλήθεια είναι ότι έχουν πλησιώσει, μάλλον σας έχουν πλησιάσει οι οικονομικοί παράγοντες και θέλουν να μπουν στο καινούριο δρόμο που ναι, επιχειρηματίες στην Άρτα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό θα το δείτε όμως στις 19 του μηνός, το οποίο θα έρθετε και να τους ψηφίσετε. Μακαφίνη, γερά, πρωτάθλημα ξανά! Μακαφίνη, γερά, πρωτάθλημα ξανά! Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ από όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα τα λέμε πιο τακτικά μέσα στις 4 γραμμές μου. Κάθε Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είμαστε χαρούμενοι στο τέλος του παιχνιδιού και να τα λέμε... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος πήραμε πολλές πίκρες σαν αναγέννηση μέσα στην έδρα μας. Νομίζω πέρασε αυτό. Πάμε για καινούργια αρχή. Ναι, πέρασε. Ναι, τώρα να φέρουμε το λίγο χαρά στα χείλη των Αρτινών. Μας βοήθησε η Άρτα και θα τη βοηθήσουμε πάρα πολύ. Ο κ. Χριστίδης από την πλευρά του μίλησε για την εξέλιξη της ομάδας στο επόμενο διάστημα, ότι για να υπάρξει το πιο όμορφο αποτέλεσμα θα πρέπει να δουλέψουμε μέσα στο γήπεδο. Και αυτό το οφείλουμε σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Όπως είπε και ο πρόεδρος, μέσα από ένα γκρουπ, θα έλεγα το προπονητών, επιλέξαμε τον Δημήτρη τον Μαγκαφίνη. Εμένα μου είχε κάνει, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπε πριν λίγο ο coach, γκέλ, στη δήλωσή του μετά το μάτς με το Κεραμίδι, όταν αναφέρθηκε στον κόσμο της αναγέννησης. Εκεί μου έδειξε ότι πέρυσι σαν διοίκηση, σαν ομάδα, βάλαμε ένα λιθαράκι στην πορεία μας που κάναμε στη Γάμα Εθνική. Αυτό που θέλουμε φέτος είναι να βάλουμε ένα ακόμα. Αλλά οι στόχοι δεν καθορίζονται σε συνεντεύξεις τύπου και με λόγια, καθορίζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό εύχομαι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα την οποία να μπορούμε να τη χαρούμε όλη τη χρονιά. Η συνέχεια στο γήπεδο. Τέτοιες γυναίκες άντρισες, στρατιώτισες γυναίκες είναι ο τίτλος της έκθεσης εικαστικών τεχνών που πραγματοποιείται στα Γιάννενα με τη συμμετοχή 19 δημιουργών από την Ήπειρο και τη Λευκάδα στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης από το ολοκαύτωμα της Δέσπος Μπότση. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ. Και κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε την αρχαιολόγο, την κυρία Κωνσταντίνα Ζίδρου, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εικαστική αυτή έκθεση, αλλά και ως πτυχή πολιτισμού το συγκεκριμένο, αν θέλετε, θέμα. Καλησπέρα σας, κυρία Ζίδρου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για την προβολή της έκθεσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ δεν είμαι μία από τους δημιουργούς, ωστόσο θα μιλήσω στα εγγένεια της έκθεσης για την θέση της γυναίκας διαχρονικά και τη συμβολή της στον πολιτισμό. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν μίλησα για τον πολιτισμό, διότι αυτή η έκθεση έχει μία σημειολογία όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, διότι γίνεται στα πλαίσια, όπως είπαμε, εκδήλωσης μνήμης από το ολοκαύτωμα της Δέσπος Μπότση, όμως η δική σας ομιλία προσαρμόζεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία στο κοινωνικό γίγνεσθε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το ολοκαύτωμα της Δέσπος Μπότση
υπήρξε η αφορμή. Η ομάδα για την Πρέβεζα αποφάσισε να κάνει μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2023 και θα συνεχιστούν. Και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών εντάσσεται και η παρούσα έκθεση. Έγινε ήδη στην Πρέβεζα και τώρα έχει μεταφερθεί στα Γιάννενα, περισσότερο εμπλουτισμένη, με πιο πολλούς δημιουργούς. Ξεκινώντας λοιπόν από το ολοκαύτωμα της Δέσπος, μιλάμε για τη γυναίκα αγωνίστρια, πολεμίστρια, τη γυναίκα που μάχεται για τα ιδανικά της, για τις αξίες της, που ξέρει να αφιερώσει ακόμη και τη ζωή της. Αλλά φυσικά και τη γυναίκα την καθημερινή, που καθημερινά δίνει έναν αγώνα να σταθεί είτε στον επαγγελματικό της χώρο, είτε στην οικογένειά της, είτε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Πρόκειται για μια έκθεση που περιλαμβάνει γλυπτά, πίνακες, ψηφιδωτά και φωτογραφίες, μοντέρνας τέχνης βέβαια, και ο καθένας, ο κάθε δημιουργός, αποτύπωσε διαφορετικά το θέμα, όπως εκείνος το είδε και το εμπνεύστηκε. Κυρία Ζήδρου, μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση? Θα διαρκέσει μέχρι 23 Ιουνίου. Μάλιστα. Είναι ανοιχτή καθημερινά, 6 με 10 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο εννοείται, και θα χαρούμε πολύ να την επισκεφτείτε. Τώρα, η γυναίκα έχει μία, όχι απλά συμβολική μορφή, μία ισχυρή προσωπικότητα στην ιστορία, και πολλές σελίδες της ιστορίας ασχολούνται με την γυναικεία προσωπικότητα και με τις γυναίκες αυτές οι οποίες έδωσαν ακόμη και τον εαυτό τους και για την ελευθερία, αλλά αν θέλετε διαγράφοντας τη δική τους ιστορική πορεία στο διάβα των χρόνων. Σήμερα δεν αρκεί, νομίζω και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα και από τη διατριβή σας και από το διδακτορικό σας, να λέει κάποιος το τι έχει γίνει, αλλά το πώς στέκεται, το πώς είναι η παρουσία της γυναίκας στα σημερινά δρόμενα. Είναι γεγονός ότι η ιστορία είναι ανδροκρατούμενη. Συνήθως προβάλλουμε τους άντρες, πολιτικούς κτλ. Ωστόσο υπήρξαν μέσα στους αιώνες γυναίκες, και αυτό θα προβάλλω κυρίως στην ομιλία μου, οι οποίες άλλαξαν είτε με τη στάση ζωή τους, είτε με το έργο τους, τον ρου της ιστορίας. Σωστό. Και εδώ στην Ήπειρο έχουμε σημαντικές προσωπικότητες. Μπορούμε να πούμε, ξεκινώντας από την Ήρα, που λατρεύεται ως σύναος του Δία στη Δοδόνη και όχι ως δευτερεύουσα θεότητα, να μιλήσουμε για την Ολυμπιάδα, να μιλήσουμε για την Αγία Θεοδώρα της Σάρτας. Αυτό. Στο Βυζάντιο, για τη μυθική γυναίκα του Πρωτομάστορα, χωρίς εκείνη δεν θα υπήρχε το γεφύρι της Σάρτας. Να μιλήσουμε για την κυρά Φροσύνη, ένα σύμβολο χειραφετημένης γυναίκας που διεκδίκησε το δικαίωμά της στον έρωτα με τραγικά αποτελέσματα. Για την κυρά Βασιλική που καταφέρνει να ελέγχει και να επηρεάζει τον Αλή Πασά, έστω και στο τέλος της ζωής του. Για τις γυναίκες τις ανώνυμες που πολέμησαν, είτε στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στους Βαλκανικούς πολέμους. Ναι, αλλά υπάρχει πάντα μία υπερβολή. Δηλαδή όλες αυτές οι γυναίκες, οι περισσότερες μάλλον γυναίκες, ζούσαν κάτω από τη σκιά των ισχυρών ανδρών, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα είναι, δηλαδή προβάλλει και η φιγούρα του άντρα από δίπλα, πολύ πιο ισχυρή ως προσωπικότητα, είτε αφορά μυθολογία, είτε αφορά πραγματικά στοιχεία. Ναι, προβάλλεται η προσωπικότητα του άντρα και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, ότι η γυναίκα, έστω και οι λίγες επώνυμες που μας σώθηκαν από τις πηγές, είχαν εξίσου ισχυρές προσωπικότητες και εξίσου σημαντικό έργο. Mm-hmm. Ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, που λέμε ότι η γυναίκα ήταν κλεισμένη στο σπίτι κτλ., βλέπουμε γυναίκες περιποιημένες, οι οποίες βάφονταν, ντύνονταν, πήγαιναν στις γιορτές, συνόδευαν τους άντρες τους, και όχι απλώς συνόδευαν, γυναίκες που συμμετείχαν. Mm. Οι γυναίκες της Σπάρτης που είναι πιο χειραφετημένες, και εδώ στην δικιά μας την Ήπειρο, γυναίκες... Εκεί προβάλλεται περισσότερο το δικό τους στοιχείο, η δική τους δυναμική, η δική τους προσωπικότητα. Ακόμη και ο τίτλος της έκθεσης νομίζω ότι το περιγράφει αυτό. Ναι, ακριβώς. Το τέτοιες γυναίκες, προβάλλεται... άντρισες, στρατιώτισες γυναίκες, είναι κάτι που προσδίδει στον ισχυρό τους χαρακτήρα. Και στο τσαγανό, αν θέλετε, και στην ισχυρή τους θέληση, προσωπικότητα, στο να προσφέρουν
από ποια θέση και αν μπορούσαν. Χωρίς να τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ακριβώς. Και πέρα από τις ιστορικές προσωπικότητες ή τις μυθικές γυναίκες, προσπαθούμε να τονίσουμε και την θέση της γυναίκας στο σήμερα. Γιατί παρόλο που μιλάμε για ισότητα, βλέπουμε με τις γυναικοκτονίες και την απίστευτη οικογενειακή βία ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι αυτό που πιστεύουμε. Ότι η γυναίκα ακόμη αναγκάζεται να παλεύει, να μάχεται και μάλιστα σκληρά για να καταξιωθεί και να επιβιώσει ακόμη και μέσα στην οικογένειά της. Και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Όλοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ομιλία σας, την εξαιρετική θα έλεγα εγώ και ας μην την έχω ακούσει, γιατί έχω ακούσει άλλες διαλέξεις σας, πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αύριο στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Δημήτρης Χατζής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς. 8 η ώρα λοιπόν. Και να προσθέσω ότι θα έχουμε και τους Κρότα Λάρτα να μας συνοδεύσουν οι μουσικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η ομιλία λοιπόν με την κυρία Κωνσταντίνα Ζίδρου και η έκθεση καστικών τεχνών, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 26 Ιουνίου. 23. Πήγα και τρεις μέρες, πήρα παράταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζίδρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλή επιτυχία στην αυριανή σας εκδήλωση. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές μας που κάνουν την τιμή και μας παρακολουθούν. Καλησπέρα στους νέους υπουργούς, στις νέες υπουργίνες. Στην Ήπειρο θα πούμε καλησπέρα. Ορίστε. Στην Ήπειρο, λέω, θα πούμε σε κανένα νέο υπουργό ή υφυπουργό καλησπέρα. Αφού με διακόπτεις. Τη συμπάθειά μας, λέω, με τσάι και συμπάθεια, μάλλον τσάι και συμπάθεια σε όσους δεν υπουργοποιήθηκαν και βεβαίως κυρίως από αυτούς από την Ήπειρο, οι οποίοι ανέμεναν στο ακουστικό τους. Δηλαδή, ο κύριος Ζιόλιακας, για παράδειγμα, είναι άκομψο ρε Σιβίλ. Πώς θα το κάνεις τώρα? Έχει τώρα, εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Λοιπόν, έχουν γίνει τόσα ανασχηματισμοί. Είναι βουλευτής από το 2019. Έχουν γίνει τόσα ανασχηματισμοί. Να μην απολαύσει και αυτός ένα υφυπουργηλίκι έστω. Λοιπόν, τώρα, επί του πρακτέου και εντάχει με επισημάνσεις. Ανασχηματισμός απλά για να διασκεδάσουμε από το διασκεδάνιμη το ρήμα που σημαίνει σκορπίζω, έτσι, διασκορπίζω, όχι το διασκεδάζουμε, την έννοια που το ξέρουμε εμείς, τις όποιες αρνητικές εντυπώσεις και βεβαίως τις επιπτώσεις που είχε η χωρίς καμία αμφισβήτηση εκλογική ήττα, μη αναμενόμενη, στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι παρότι ο Μητσοτάκης είναι ψύχρεμος και έχει ένα φλεγματικό, αν θέλεις έτσι, στυλ που τον διακρίνει γενικότερα, νομίζω ότι αυτή τη φορά έκανε σπασμωδικές κινήσεις. Μάλλον θορυβήθηκε πέραν του δέοντος, πιστεύει ότι αρχίζει και χάνει έδαφος, δηλαδή επέστρεψε καταρχήν στην παλιά και δοκιμασμένη τακτική των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας, οι πιο πολλοί υπουργοί να είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και όχι εξωκοινοβουλευτικοί και μάλιστα προερχόμενοι από άλλους χώρους που 1, 2, 3 χρόνια πριν έβριζαν την κυβέρνηση, όπως έκανε ο Μητσοτάκης. Άρα έβαλε πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς αυτή τη φορά. Αλλά αρέσει η Βίκη. Τον κοίταγα και τον ξανακοίταγα τον ανασχηματισμό και μου ήρθε στο μυαλό η περίφημη φράση «έτεκεν όρος και όδινεν μην» του Τέστιν. Γέννησε ένα τεράστιο βουνό και αντί να βγει από μέσα του, ξέρω εγώ, για να το καταλάβω κόμμα, λέω και δεν κάτι μεγάλο και συγκλονιστικό, ότι βγήκε ένα ποντικάκι. Δηλαδή, τι άλλαξε στον κύριο Θεοδωρικάκο? Έκανε εντατικά φροντιστηριακά μαθήματα που τον είχε αποπέμψει 2 φορές ως υπουργό σε άλλα υπουργεία και τώρα τον επαναφέρει και μάλιστα και υπουργείο ούτε τα κοίτασε καθόλου. Πού είναι αυτός, θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι άλλαξε στον κύριο Τσιάρα? Πώς το, ναι.
τι άλλαξε τον κύριο Τσιάρα, τον οποίο. Το δικαιολόγησε. Το δικαιολόγησε για τον κύριο Τσιάρα. Το δικαιολόγησε, λέω, για τον κύριο Τσιάρα. Καλά, άμα θέλω, τι δέχομαι δικαιολογία. Ναι, αυτό λέω, το δικαιολόγησε. Αυτό είπα κι εγώ. Ωραία, και εγώ λέω, άμα θέλω, τι δέχομαι. Εγώ λέω την άποψή μου. Ναι. Ο κύριο Τσιάρα είναι ένα αξιολογότατο άνθρωπο και σοβαρό και εντιμότατο. Δεν έχω τίποτα από τον άνθρωπο. Αλλά ήταν υπουργό δικαιοσύνη, πρόσεξε. Γιατρό όμω το επάγγελμα. Βάζει υπουργό υγεία τον Γεωργιάδη, βιβλιοπολιτή στο επάγγελμα και καθηγητή, πώς το λένε, ξέρω εγώ, αρχαία ελληνική γραμματεία, δεν ξέρω τι άλλο έχει σπουδάσει ο άνθρωπο. Και τον Τζάρα από γιατρό, τώρα μετά το δικαιοσύνη, τον φέρνει στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Και ο Τζάρα, από ό,τι ξέρω, είναι αστό. Έτσι δεν είναι, αυτό που λέγαμε και η Ιωβορίδη, θυμάσαι. Δηλαδή πρέπει να κατέχει το άθλημα, εσύ, να έχει ζυμωθεί δίπλα στα χωράφια. Άμα εκείνο ο Σκρέκα ο καημένο που τον περιέφεραν εδώ προεκλογικά, θυμάσαι. Το φέραν και στην Άρτα, το φέραν και στη Δεσπρωτεία, τον πήγαν και στο βιοτεχνικό πάρκο, έκανε και δεσμεύσει και τι είπε, θα καταβάλω με κάθε δυνατή προσπάθεια. Συμπέρασμα, προεκλογικά μη εκτίθεστε, μη φέρετε υπουργού, γιατί μετά του αλλάζετε και άντε μετά ο κόσμο αγριεύει. Γιατί εδώ τώρα ο Σκρέκα συμφώνησε άλλα για το βιοτεχνικό πάρκο Δεσπρωτεία, που είναι μια ανοιχτή, πιορροούσα πληγή δεκαετιών, θα έλεγα. Και τώρα έρχεται ο νέος υπουργός για να αναλάβει αυτός τα του κυρίου Σκρέκα καθήκοντα. Δηλαδή ο κύριος Σκρέκα στέει, ρε Σιβίκη, που πας στο σούπερ μάρκετ με ένα πενιντάρικο και φεύγεις με τρία είδη στην τσάντα. Αυτός θα πληρώσει το μάρμαρο και το τίμημα της ακρίβειας. Λέω τώρα εγώ. Και αναρωτιέμαι επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης είναι επιτυχημένος στον χώρο της υγείας? Και όλες αυτές οι καθολικές και μαζικές αντιδράσεις ιατρών, υγειονομικών, νοσηλευτών, αλλά και πολιτών, εδώ είναι το θέμα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Γιατί αυτός είναι αμετακίνητος? Έχουν μεταξύ τους κάτι, επειδή έχουν τόσο ισχυρό δεσμό, τόσο πολλοί φίλοι είναι, δάμων και φιντίας? Τι σχέση είναι αυτή η Γεωργιάδη και Μητσοτάκη? Ο κύριος Ισοχοίδης είναι επιτυχημένος? Είδαμε επιμερώνουν τόσα πράγματα, πούμε, να σκοτώνονται αστυνομικοί, να σκοτώνονται πολίτες, να σκοτώνονται σε συμπλοκές, να έχουμε επεισόδια με φιλάθλους, να έχουμε αυτά, παραμένει ακλόνητος. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος εισήγαγε ένα νομοσχέδιο που αλλάζει άρθρο τον ποινικό κώδικα και ήταν και είναι ακόμη ουσιαστικά τυπικά, μάλλον, γιατί αγανάκτησαν οι άνθρωποι. Για 6 μήνες οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας αντιδρούσαν καθολικά, μαζικά και κάνανε αποχή από τα καθήκοντά τους. Και θεωρούν ότι αυτό είναι αδιανόητο, αυτός ο νόμος, και απαράδεκτος και μας μεταφέρει πίσω σε εποχές προδικτατορικές ακόμη. Κρίθηκε η κανόνα, παραμένει στη θέση του. Και πάμε τώρα. Η κυρία Μαρία Κεφάλα, γιατί αποπέμφθηκε? Πότε πρόλαβε να δοκιμαστεί? Δεν έχει ούτε ένα χρόνο η κυρία Κεφάλα. Επειδή απήχε από τα ομόφυλα ζευγάρια, τουλάχιστον αγαπητή η κυρία Κεφάλα, φίλη Μαρία, δεν έκανε αυτό που έκανε ο Γιώργιακας. Δηλαδή, καταψήφισε το. Αφού ξέρει το Μητσοτάκη, τα κρατάει αυτά. Τα κρατάει όχι μανιάτικα, κριτικά. Λοιπόν, αυτό πλήρωσε. Ο Γιώργιακας πλήρωσε το ότι δεν ψήφισε το σχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν ξέρω. Έτσι είναι. Και μετά τι ελευθερία του έδωσε, ας πούμε. Λοιπόν, εν τέλει περιπτώσει, αγαπητή Βίκη, πιστεύω ότι είναι ένας ανασχηματισμός ο οποίος δεν λέει τίποτε και τα λοιπά. Είναι ένα ανακάτεμα της τράπουλας, απλά και μόνο για να ξεχαστούν οι εντυπώσεις από το αρνητικό αποτέλεσμα και να ξεχαστεί και ο κόσμος από τα προβλήματα. Αν δεν υπάρξουν ριζικές, ουσιαστικές, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και λύσεις, θα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Και 6 μήνες μετά ή 1 χρόνο μετά, θα ψάχνει πάλι από τον πάγκο, ποιο πάγκο, αφού τους έχει κάνει όλους. Και επί την ευκαιρία να πούμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αυτό, αγαπητή Βίκη, ξέρεις πόσα μίλια αριθμοί? 61, παραπάνω το προηγούμενο. Κατά τα άλλα προεκλογικά, ο κ. Μητσοτάκης, όχι πρώτων ευρωεκλογών, πρώτων εθνικών εκλογών, έλεγε ότι θα έχει ένα ευέλικτο υπουργικό σχήμα και όχι με μεγάλο κτλ. Τους έκανες όλους. Άρα λοιπόν, τι θα κάνεις, πάλι θα αναγκυκλώσεις πάλι τους ίδιους? Καλή επιτυχία να έχουν νέοι υπουργοί, αλλά αν δεν υπάρξει θέληση και βούληση με το να δημιουργούνται ηφηγένειες και να θυσιάζονται πολιτικά για να δημιουργήσουμε εμείς το άλοθη ότι είμαστε ισχυροί και πανίσχυροι ως πρωθυπουργοί, δεν λέει τίποτε. Καλή επιτυχία. Πάμε παρακάτω.
Πάμε τώρα στην Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιγουμενίτσας, Βαγγέλη, και στον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Ο οποίος αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης 28 Μαΐου, παρακαλώ, αγαπητή Βίκη, και εμείς το πληροφορηθήκαμε σήμερα. Κύριοι της Δημοτικής Επιχείρησης και εντιμότατοι κύριοι της Δημοτικής Αρχής, με πρώτο τον κύριο Δήμαρχο, ταπεινή μου άποψη, το έχω πει και άλλη φορά, μην έχετε τέτοια μυστικοπάθεια. Επικοινωνήστε το έργο σας και τις αποφάσεις σας. Δημοσιοποιήστε στον κόσμο, να γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό που κλείνεστε στο καβούκι σας και όποτε θυμάστε βγάζετε μια ανακοίνωση, δεν θα σας βγει σε καλό. Σας το λέω χωρίς να προσδοκώ τίποτε, ούτε να αναμένω τίποτε, ούτε να με αξιοποιήσετε σε κάποια θέση, ούτε να μου δώσετε κάποιο αξίωμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Πολύ καλά έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο και έλαβε τέτοια απόφαση, αλλά το πρώτο ερώτημα είναι γιατί την κοινοποιεί σήμερα, από τις 28 Μαΐου, και δεύτερον, είναι ομόφωνη καταρχήν, επίσης σημαντικό, δεύτερον, γιατί ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος με ορκωτό λογιστή ελεγκτή ξεκινάει από το 2011 και μετά. Πριν το 2011 τι γίνεται? Θεωρούν ότι υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας, βλέπετε η ΑΗ, μετά το 2011, ή μήπως πριν το 2011 τα όποια αδικήματα, λέω εγώ τώρα ο καχύποπτος, ο δύσπιστος πολίτης και δημότης. Λοιπόν, μήπως πριν το 2011 τους είπαν οι νομικοί ότι μην πάτε παραπίσω, γιατί ό,τι και να αποδειχθεί και να διαπιστωθεί, αν διαπιστωθεί, μην παρεξηγηθούμε έτσι, ούτε μορφή αποδίδω σε κάποιον. Έχουν γίνει έλεγχοι άπειροι και σε μένα έχουν γίνει όταν ήμουν δήμαρχος και τα λοιπά. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λοιπόν, τα αδικήματα έχουν παραγραφεί και επί την ευκαιρία να πω ότι αυτή την πρόταση για διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο την είχε κάνει πρώτος, για να μην τον αδικούμε, ο επικεφαλής της Ελλάδος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ιγουμενίτσας, ο κύριος Αντώνης Μπέζας, άμα τη αναλύσει το καθηκόντων της Νέας Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα. Και πάμε και σε ένα τελευταίο θέμα, Βαγγέλη, που έχει να κάνει με μια επιτυχία ακόμα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας, με την εξάρθρωση Σπύρας, η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες ακόμη και έξω από τα σχολεία. Όσο και να θέλει ο κ. Ισογοίδης να το παίξει σε ρήφης και να το παίξει ότι το ξέρεις εγώ, το κράτος είμαι εγώ, και να βάζει σε διαθεσιμότητα αστυνομικούς με μακρά εμπειρία εδώ και με αποδεδειγμένα έτσι επιτυχημένη θητεία. Γιατί έφυγε ένας κρατούμενος από το νοσοκομείο και ακόμη είναι σε κρεμότητα υπόθεση. Έχω πληροφορίες ότι θα λήξει το θέμα σύντομα. Και καλό είναι για την κυβέρνηση να το λήξει, διότι είναι αγριεμένοι οι αστυνομικοί και οι πολίτες. Όσο και αν θέλουν κάποιοι της φυσικής ηγεσίας, έτσι δεν ξέρω σε επίπεδο πιο υψηλό, και τα λοιπά, να απαξιώσουν το έργο της τοπικής εδώ αστυνομίας, ειδικά σε κάποιες υπηρεσίες όπως αυτή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της Πρωτείας, με επικεφαλή στον αστυνομικό υποδιευθυντή τον κύριο Ανδρέα Οικονόμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, δεν θυμάμαι το όνομα του διοικητή, νομίζω λέγεται Νικολάου, αλλά να μην τον αδικήσω. Θα έχουν συνεχείς επιτυχίες. Όσο και αν η κυβέρνηση δεν τους δίνει το επίδομα, ναι, τα επιδόματα που δικαιούνται, ό,τι και να τους κάνει. Σπύρα λοιπόν, περίπου πόσων ατόμων, 7 ήταν οι συλληφθέντες, αυτοί που εξαρθρώθηκε, ήταν αλλοδαποί και ημεδαποί. Προφανώς αλλοδαποί εννοεί Αλβανούς. Λοιπόν, ήταν ηλικίας έως 28 ετών και σε αυτήν συμμετείχαν παρακαλώ και ανήλικοι στη Σπύρα. Στην οργάνωση. Τι έκανε αυτή η Σπύρα? Είχε καβάντζες, αγαπητή Βίγκη, σε πόλεις, σε κομβικά σημεία της Πρωτείας, στην Ιγουμενίτσα, στο πρώην κτίριο του πρώην ΤΕΗ, το οποίο έχει γίνει ορμητήριο και τόπος εναπόθεσης, τόπος κάθε μη σύνομης δραστηριότητας. Ναι. Έτσι, ακόμη και έξω από την εκκλησία, σε χώρο καλυμμένο, και στην Παραμυθιά και στους Φιλιάδες, είχα λοιπόν καβάντζες με ναρκωτικά, με χασίς, το οποίο διακινούσαν, είχαν πελατολόγιο, γιατί παράλληλα ταυτοποιήθηκαν και πόσοι ακριβώς, για να πω περίπου, δεν έχει σημασία, ικανός αριθμός, 35 νομίζω, όχι, 34 ακριβώς. 34 ταυτοποιήθηκαν μέχρι στιγμής, οι οποίοι είχαν συναλλαγή. Μεταξύ αυτών, όπα, εδώ είναι η είδηση, μεταξύ αυτών, των συναλλασσόμενων δηλαδή με τα μέλη της Σπύρας,
της οργάνωσης που προμηθεύονταν τα ναρκωτικά ήταν και 7 ανήλικοι. Βλέπω ότι κουνά στο στυλό 3 φορές, άρα έχω παραβιάσει τον χρόνο. Αυτά, συγχαρητήρια στην αστυνομική υποδιέθηση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Πιο γρήγορα δεν μπορώ να τα πω με τίποτε. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, καλύψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Γενικά αίθριος, μαρές, νεφώσεις προβλέπω το καιρός αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 και κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπω το καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 και τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρό στην δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.